Γεια σας, εγώ είμαι η Ελένη και αυτή είναι μια λίστα με τα 7 πράγματα που θα τον ή την ξενερώσουν. Στο νούμερο 1, να βρίζεις ανεξέλεγκτα. Σου φαίνεται ακατόρθωτο το να μπορέσεις να συντάξεις μια πρόταση χωρίς μια τόση δάμπρισχα μέσα. Τότε μαύρα είναι τα μαντάτα για το μέλλον της σχέσης σου. Στο νούμερο 2, να είσαι αντιπαθητικός στον κύκλο του ή τον κύκλο της. Θα έρθει η στιγμή που θα πρέπει να σε παρουσιάσεις σε φίλους, συγγενείς και οικογένεια. Κράτα τουλάχιστον τα προσχήματα και δείξε τον καλύτερο σου αυτό. Στο νούμερο 3, να ξεχάσεις τα γενέθλιά του ή της. Μέγα και ασυγχώρετο λάθος για τις γυναίκες. Και για τους άνδρες, άσχετα που δεν το παραδέχονται. Στο νούμερο 4, η γκρίνια. Όλοι έχουμε τις κακές μας ημέρες. Αλλά αυτό απέχει από τα μόνιμα μούτρα και την γκρίνια ότι όλα είναι λάθος. Στο νούμερο 5, να μιλάς για τον πρώην σου, γιατί αυτό μπορεί να σημαίνει δύο πράγματα. Είτε ότι δεν τον έχει ξεπεράσει, είτε ότι συγκρίνεις την τωρινή σου σχέση με την τότε. Και τα δύο σενάρια είναι άβολα για τους νυν. Στο νούμερο 6, να ασχολείται πολύ με τα social media. Από το να μιλάτε και να κοιτάζει το κινητό, μέχρι τα ύποπτα like. Ξέρεις πολύ καλά ποια λέω. Και στο νούμερο 7, να λες ψέματα. Να είσαι ειλικρινής ακόμη και αν η αλήθεια πονέσει. Για την ώρα που άργησες, για τη σερβιτόρα που σου έκανε τα γλυκά μάτια, για τον τύπο που σου έστειλε μήνυμα στα social media, ακόμη και αν σου θυμώσει. Τουλάχιστον είχες τα κότσια και ήσουν ειλικρινής. Αυτή είναι η λίστα με τα 7 πράγματα που θα τον ή την ξενερώσουν. Και μην ξεχάσετε να κάνετε ένα subscribe στο κανάλι του Mad TV στο YouTube για περισσότερες cooler lists.